Ανδρέας Πασπάτης μαζί μας, stand-up comedian και δεν ξέρω τι άλλα, τι άλλο μπορώ να πω. Κωμικός γενικότερα. Κοίτα, μπορώ να σου πω και YouTuber κατά κάποιο τρόπο. Και TikToker με έχουν πει. Και TikToker, δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ σε βλέπω πάρα πολύ και στο διαδίκτυο και με πάρα πολλά έτσι σκετσάκια που κάνεις και με άλλους παρεούλα. Ναι, έχω πλήρες συνεργασίες, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για πες, πώς είσαι. Καλά είμαι, ωραία. Τώρα που θα δω, πολύ καλύτερα. Σόλο. Σόλο, λέγεται και η παράσταση Σόλο. Όχι μόνο η παράσταση, έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Ο σκύλος μου λέγεται Σόλο. Ο σκύλος μου λέγεται Σόλο. Το οποίο δεν το ονόμασα εγώ, να το πω αυτό, γιατί έχω κατηγορηθεί για ψωνισμό. Δεν ήταν, για πες. Έτσι το λέγανε, τη φιλοζωική το Σόλο. Και μου άρεσε και το κράτησα. Και μετά το χρησιμοποίησα και. Κάτσε, και μετά προέκυψε η παράσταση. Όχι, το σκύλο τον είχα. Mm-hmm. Ακόμα έπαιζε η προηγούμενη παράσταση, διαβάστηκε, από την οποία έπαιξε το απόσπασμα. Ναι, ναι. Πριν. Και μετά όταν έγραψα το Σόλο, υπήρχε ήδη ο σκύλος που λεγόταν Σόλο. Και τον. Γενικά, όταν ένας κωμικός κάνει την παράστασή του μόνος του, λέγεται αυτό ένα stand-up comedy Σόλο, επειδή είσαι μόνος σου. Οπότε τι έκανα εγώ εκεί. Ευχαριστώ που μου τα διευκρινίζεις αυτά, έτσι και δεν έχει αφές. Και εξού το ονόμασα και Σόλο, γιατί είναι stand-up comedy Σόλο, και είχα και το σκύλο που λέγεται Σόλο. Και έκανα αυτό το λογοπαιγνιάκι, ας πούμε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία τώρα με την κωμωδία και το stand-up. Το stand-up έχει πολλά χρόνια πλέον στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι έχει εγκαθιδρυθεί κάπως. Ναι, το ξέρω. Ναι. Εσένα πώς σου ήρθε, πώς σου γεννήθηκε, δεν ξέρω αυτή η ανάγκη. Επίσης, έχει θεωρείς ηθοποιός. Ξέρω εγώ. Ο κωμικός είναι ηθοποιός. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Περισσότερο συγγραφέας παρά ηθοποιός. Mm-hmm. Γιατί τα κείμενα αυτά τα γράφουμε μόνοι μας. Εσύ πώς ξεκίνησες. Εγώ ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μια κρύα νύχτα, ενώ. Το χειμώνα. Ναι, ναι. Εκεί ανακάλυψα το stand-up στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Τότε έβλεπα νύχτες κωμωδίας που λέω τι είναι αυτό που υπήρχε της Λουκίας Ρικάκη, 100% κωμωδία με τις βιντεοκασέτες, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Προδίδω λίγο ηλικία εδώ πέρα. Και το έψαξα στο ίντερνετ, βρήκα κάποιες παραστάσεις, μου άρεσε πάρα πολύ και ξεκίνησα. Δεν υπήρχε ακόμα σκηνή στη Θεσσαλονίκη καθόλου. Ναι. Ξεκίνησα σκέψη να παίζω ανάμεσα από συγκροτήματα. Εγώ. Ήταν απέσια. Ναι, αυτό πρέπει να είναι πολύ αμήχανο. Ναι, 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 δεν είναι πολύ αμήχανο. Και το έχω ακούσει και από άλλους κομικούς. Ναι, στην αρχή δεν υπήρχε. Ξέρεις, εκεί που κάνουν αυτό το διαλυματάκι, τους βγαίνει εσύ 5-10 λεπτά και τώρα ο κόσμος. Δεν ξέρω αν μπορεί να εγκληματιστεί αμέσως. Δεν πήγαινε πάντα χάλια. Okay. Μερικές φορές ήταν και απαράδεκτα. Έλεγες, Θεέ μου, τι κάνω εδώ, δεν γελάει κανείς. Δεν το είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν 18 χρονών, 17. Okay. Και το χαιρόμουν εγώ μέσα. Mm-hmm. Αλλά ναι, μετά στήθηκε η σκηνή, βελτιωθήκαμε κι εμείς. Και πώς αποφάσισες να κατηφορήσεις προς την άλλη πρωτεύουσα εδώ σε εμάς. Νομίζω. Α, η Θεσσαλονίκη είναι μία πρωτεύουσα. Αυτή η πρωτεύουσα. Από σένα το μαθαίνω, ναι. Δεν ήξερα. Δεν γίνεται να μείνεις σε Αθήνα όταν κάνεις κάτι της τέχνης, πολιτισμικό κλπ. Θεωρώ. Δηλαδή άργησα κιόλας να κατέβω. Αν με ρωτάς. Αλλά ναι, εδώ είναι η σκηνή, εδώ είναι όλα. Εδώ είναι αυτή η εκπομπή για να έρθω να κάνω τη συνέντευξη. Καλά που είμαστε κι εμείς. Σε παρακαλώ. Τι θα έκανες αλλιώς. Πού θα πήγαινα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Σε βοήθησε το διαδίκτυο. Είναι ρητορική ερώτηση, αλλά απάντησα. Ναι, ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, η απάντηση είναι ναι. Κάνει θαύματα το διαδίκτυο. Παρότι θεωρώ ότι είναι λίγο. Δεν είναι stand-up. Δεν είναι stand-up και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνεις εκείνη την ώρα στη σκηνή. Είναι ένα άλλο πράγμα. Κάνετε ένα άλλο δουλειά, πράγμα. Ναι. Ναι, κάνεις μια άλλη δουλειά η οποία σε βοηθάει στο stand-up, στην κανονική σου δουλειά. Ναι, άρα σε έχει βοηθήσει από άποψη αναγνωρισιμότητας, ναι, ώστε να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος και περισσότερο κοινό. Και πώς πάνε τα stand-up που κάνεις, γελάει ο κόσμος, για πες. Τι να μου πεις τώρα και θα έρθεις αύριο και θα έρθω αύριο. Είναι χάλια, Βαγγελίνα. Θα έρθω αύριο και θα έρθω την Παρασκευή στην εκπομπή, θα σου πω, λοιπόν, παιδιά, πήγα στον Ανδρέα Πασπάτη. Καλά πάει, ναι. Δηλαδή, το καλό είναι ότι όταν έχεις τη δικιά σου παράσταση, ο περισσότερος κόσμος έρχεται για σένα, δεν έρχεται απλά να δει stand-up. Ξέρει ότι έρχεται να δει εσένα. Έχω και δύο παραστάσεις ήδη, οι οποίες ήταν βασμένες στο YouTube. Μπορεί να μπει κάποιος να δει τη δουλειά μου από πριν, ας πούμε. Αυτή είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουν μια καλή διάθεση εξ αρχής. Ξέρουν λίγο το στυλ σου, ξέρουν τι περιμένουν πάνω κάτω. Και πάει, δηλαδή, εγώ το χαίρομαι, έχω πολύ καλό κοινό. Αυτοσχεδιάζεις ή ακολουθείς το κείμενο. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα τώρα, να σου πω τι συμβαίνει. Γιατί αυτοσχεδιάζω αν χρειαστεί και όσο προκύψει και μου αρέσει όταν συμβαίνει. Αλλά γενικά η παράσταση είναι γραμμένη, είναι ένα κείμενο. Γιατί υπάρχει ένας φόβος, να σου πω, αυτό δεν έχει φύγει ακόμα, παρότι το stand-up έχει εξελιχθεί. Αυτό του θα μας πειράξει ο κωμικός. Νομίζουν ότι θα βγούμε και θα πούμε αυτός που είναι έτσι, αυτός που είναι έτσι και θα βγάλουμε γέλιο εις βάρος κάποιου, το οποίο δεν συμβαίνει και δεν μου αρέσει κιόλας προσωπικά. Συνέβαινε όμως. Αυτό είναι λίγο παλιακή κωμωδία, αν με ρωτάς. Είναι πιο 2010 καταστάσεις, πιο επιθεωρησιακό.
το έκανε. Ξέρω, ο Πανούσης έκανε που κατέβαινε και ανέβαινε, άνοιγε τσάντες, ας πούμε, και τέτοια. Είναι κάποιες πιο παλιές σχολές. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Και όχι, δεν το κάνω εγώ. Γενικά οι περισσότεροι συνάδελφοι, θέλω να πω όλοι, αλλά ξεκρατάω μικρό καλάθι. Δεν έχω δει να το κάνουν και το αποφεύγουν. Είναι μια παράσταση γραμμένη με αστεία. Θα μπορούσε δηλαδή να παίξει και χωρίς κοινό. Και να είναι η ίδια παράσταση. Άρα δεν θες να υπάρχει αυτή η διάδραση με το κοινό. Δεν εννοώ το γέλιο. Εννοώ να απευθύνει σε κάποιον το λόγο με κάποιο τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να τον προσβάλλεις για να γελάσουν. Ναι, αυτό γίνεται. Γιατί όλο έχει απεύθυνση. Mm-hmm. Και το στυλ μου γενικά είναι σαν να τα λέω, ας πούμε, σε μια παρέα. Το θέμα είναι να γίνει μια παρέα όλο το κοινό και να περάσουμε όλοι καλά, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν βγει ένα αστείο με το κοινό ή κάποιος δεν θέλει να συμμετέχει, θα συμμετέχει με το ζόρι για να βγει η παράσταση. Γι' αυτό σου λέω είναι ερώτηση παγίδα και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Πες μας λίγο την παράσταση. Φαντάζομαι κάτι είναι, έχει μια θεματική. Τίποτα, απλά κάθομαι και κοιτιόμαστε. Πες! η παράσταση είναι κλασικό stand-up, δηλαδή δεν έχει μία θεματική. Το σόλο που είναι ο σκύλος μου είναι ένα κομμάτι του κειμένου. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά είναι, όπως και οι προηγούμενες παραστάσεις, μια σειραφή από διάφορες θεματολογίες. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, εμπνέεσαι από την επικαιρότητα και από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν ή όχι? Όχι επικαιρότητα τόσο, όσο καθημερινότητα. Όπως... Δηλαδή η παράσταση έπαιξε, αυτή είναι η τελευταία που θα γίνει. Βασικά η προηγούμενη ήταν η τελευταία που θα γινόταν, αλλά γέμισε πολύ τελικά γρήγορα και πρέπει να κάνουμε μία ακόμα. Mm-hmm. Και έχει σκέψη ότι η επικαιρότητα παίζει 2,5 χρόνια η παράσταση. Οπότε η επικαιρότητα αλλάζει, δεν θα μπορούσε να... Ποιο το λες. Ναι. Μακάρι να άλλο. Αλλά επαναλαμβάνεται, ναι. αλλά αλλάζει. Έχει περισσότερο καθημερινότητα, ανθρώπινες σχέσεις, πράγματα που συμβαίνουν, είναι πιο προσωπικές ιστορίες, όχι τόσο πολιτική και... Φοβάσαι να πιάσεις αυτά τα θέματα. Με προκαλείς. φοβάμαι. Είναι αυτό, είναι το ότι είναι άλλου είδους κωμωδία, είναι πιο σάτυρα, ας πούμε. Και θεωρώ ότι είναι πιο ταιριαστό αν θα γινόταν, ας πούμε, στα social, με κάποιο... Ναι. Σε βλέπω λίγο μαζεμένο, βέβαια, ενώ για να πάρεις, όχι θέση, αν και νομίζω ότι μέσα από τις παραστάσεις παίρνετε θέση για διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα να έχει να κάνει με την πολιτική αυτό, αλλά νομίζω θες να το πας λίγο πιο safe. Θέλω να το πάω. Να σου πω, μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι ψυχαγωγική η παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι προσωπικό γούστο. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι το κάνουν, απλά δεν το επιλέγω εγώ. Μ' αρέσει, δεν θέλω να έχει ένα μήνυμα, ξέρεις, να περάσουμε κάτι. Το βασικό άξονα είναι να περάσουμε καλά. Όχι να αλλάξουμε τη ζωή κάποιου, να ρίξουμε, ξέρω, την κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Ούτε να περάσουμε κάποιο μήνυμα, άρα. Ενώ υπάρχουν. Γιατί η τέχνη, ξέρεις, λέμε το θέατρο, το κάνει αυτό. Βέβαια είναι άλλο πράγμα. Ναι, μια παράσταση θεατρική θα σου περάσει κάποια. Μέσα στην παράσταση, αν τη δεις, θεωρώ ότι στο τέλος θα δεις ότι παίρνω κάποιες θέσεις. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα για το πού στέκομαι σαν άνθρωπος, αλλά δεν μου αρέσει να φορσάρω, ας πούμε, τις απόψεις μου χωρίς αστεία στον κόσμο, ξέρεις, πιο επιτηδευμένα. Ναι, το οποίο το κάνουν οι συνάδελφοι, δουλεύει, λειτουργεί, αλλά. Μπορεί και να μην σε εκφράζει κιόλας εσύ. Ναι, είμαι πιο πολιτής. Δηλαδή, κωμωδία κάνουμε εδώ. Κάνουμε ένα βίντεο, θα κάνουμε ένα άλλο project και εκεί πέρα. Ωραία. Ναι. Αφού κάνουμε κωμωδία, για πες μου την. Θα έχεις πολλές. Έτσι, την πιο αμήχανη στιγμή. Basic ερώτηση. Βασική ερώτηση. Πιο αμήχανη στιγμή επί σκηνής που θυμάσαι. Φαντάζομαι να μην έχει γελάσει ο κόσμος με έναν ανέκδοτο. Αυτό νομίζω. Με κάποιο αστείο. Αυτό είναι κάτι. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ σε μένα. Το έχω ακούσει. αυτό είναι και όταν δοκιμάζεις και όταν φτιάχνεις μια παράσταση και δοκιμάζεις τα κείμενά σου, ας πούμε. Είναι πολύ αστείο. Γιατί το γράφεις το αστείο, σου λες εδώ έχω γράψει αστείαρα. Πας και το τα λες σε φίλους. Τα λες, όχι. Υπάρχουν ειδικές παραστάσεις open mic, λέγονται βραδιές ανοιχτού μικροφώνου, που πας και δοκιμάζεις καινούργια κείμενα. Ή πας σε κάποια παράσταση κάποιου άλλου και μπαίνεις εμβόλυμος για να δοκιμάζεις τα δικά σου. Στο άβολη στιγμή. Έχω πέσει στα πρώτα μου χρόνια. Αυτό είναι τέλειο. Πολύ αστείο. Θα γέλασε ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πιο μεγάλο γέλιο που πήρα εκείνη τη βραδιά. Δηλαδή, ήμουν στη Θεσσαλονίκη ακόμα, πήγα σε ένα θεατράκι μαζί με άλλους και βγαίνω στην υπόκληση. Η πάση έχει πάει χάλια. Έχουμε 15 άτομα σύνολο από κάτω. Και όταν βγαίνω, για κάποιο λόγο ήμουν και νέος εκεί, είχα παραπάνω ενέργεια. Βγαίνω με ένα άλμα στη σκηνή και πιάνεται το πόδι μου σε ένα σκαλοπατάκι που είχε πριν. Ναι, και βγήκα πέφτοντας. Πόσο ύψος έχεις? 94. Λογικό πότε. Λογικό και επόμενο. Δεν κάνουμε τέτοια άλματάκια δύο μέτρα άνθρωποι. Προσέχουμε λίγο. Λοιπόν, που μπορούμε αύριο, έχουμε τελευταία παράσταση. Αύριο είναι η έξτρα τελευταία παράσταση. Η έξτρα τελευταία παράσταση. Παιδιά, δεν θα υπάρχει κι άλλη έξτρα. Οπότε τρέξτε αύριο 17 του μήνα στο Arts. Στο Γκάζι.
Τι ώρα? Είναι στι 8.30 ανοίγει η πόρτα, 9.30 ξεκινάει η παράσταση. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι. Ναι, είναι τραπεζάκια, οπότε πρέπει, αν μπορείτε, αν θέλετε. Όσο νωρίτερα. Έρθετε, τόσο πιο καλή θέση θα έχετε. Πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε, κλείνετε θέσεις. Πού? Στο more είναι. more.gr, εκεί βρίσκεται εισιτήρια. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο και θα πω εγώ την Παρασκευή αν γέλασα. Γιατί εγώ ξέρεις, δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν λέω ψέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.